Ώρα 11 το πρωί. Εικόνες συνωστισμού από την παραλία του Μακένζι. Άλλοι κάνουν το μπάνιο τους χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις και κάποιοι άλλοι, κόντρα στα διατάγματα, μένουν για ηλιοθεραπεία και παιχνίδια στην άμμο. Το κορονοϊό δεν θέλει προφυλάξεις εδώ. Εδώ είναι αέρας, έχει τη ζέστη. Αντισηπτικό. Αντισηπτικό έχουμε σίγουρα. Η χώρα μας είναι στους τυχερούς. Δεν είναι δυνατόν το ιός εδώ. Μας έπιασε, όπως λέμε, ξόπετσα. Μα τι επιστημονική ανάλυση μας έκανε ο κύριος μπροστά από το γαλάζιο κύμα. Έπιαν μας ξόπετσα ο ιός. Δεν έχουμε φωνή εμείς. Εθώρε τον ιό που έρχεται ο κύριος και είχαμε έτσι έπιαν το ξόπετσα. Οκ, ρε πέφτια. Είπαμε να χαλαρώσαν τα μέτρα. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάμε και λίγο χρώμα, να διασκεδάσουμε, να έξουμε τη μάπα μας, να ολυμπήσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι δύσκολα, αλλά πρέπει να τα απεξέλθουμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, βάλουμε τη μασκούδα μας, το αντισηπτικό μας. Κρατούμε λίγο τις αποστάσεις, κάνουμε λίγο. Ποια μασκούα ρε, ποιον αντισηπτικό ρε. Ούτε το ένα σε θωρώ να κρατήσει, ούτε το άλλο ρε παρέα. Εμάχαμε τα πόξο, Παπαγαλία, πώς το διαγώνισμα. Και απλά λαλούμε τα. Πάντως εν τέλειος παθυμήθηκε την τελευταία στιγμή ότι πρέπει να κρατάτε τις αποστάσεις και κουντά τον παρέντο. Κάμε γύρε, κάμε γύρε. Και δεν ήταν ο μόνος σου, θα σας πω. Αλλά εντάξει, είναι ωραία, βλέπεις κόσμο έξω. Να πάνετε τα μέτρα σας. Ναι, αυστηρά. Αντισηπτικό, πάντα απόσταση. Μα γιατί αθυμούνται όλοι, τελευταία στιγμή, ότι πρέπει να έχουμε απόσταση και σαν μιλοβρούν να φύγουν.